Εικόνες σοκ από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου. Γιώτα Χίξ έφυγε άγνωστο πώς της πορείας του με το όχημα να προσκρούει στις μπάρες και να κρέμεται στο παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού την Οδό Ρακίων, μία ανάσα από τα σπίτια της περιοχής. Ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια, φωνάζοντας βοήθεια. Τύχη βουνό είχε ένα 20χρονο σερβιτόρο, ο οποίο επέστρεφε στο σπίτι του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Πρέπει να γίνει τώρα τα ξημερώματα. Αυτό είναι υπερβολική ταχύτητα για να έχει πάρει τον κορμό του δέντρου. Ναι. Τώρα τι να πω, μακάρι να ζήσαν τα παιδιά ή όποιο ήταν μέσα. Είναι συγκλονιστικές στις μέρες μας να βλέπεις και νέα παιδιά με υπερβολική ταχύτητα. Πρέπει να προσέχουμε γιατί είναι βρεγμένος ο δρόμος. Δεν πρέπει να τρέχουμε, να φοράμε τη ζώνη μας. Ή έχουμε οικογένεια ή δεν έχουμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο μας. Άμεσα ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 6 άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ έσπευσαν στο σημείο για τον επικλωβισμό του οδηγού, ο οποίος είχε άγιο. Μάλιστα, καταστραμμένες μπάρες πέρασαν μία ανάσα από τη θέση του οδηγού, γλιτώνοντας από σοβαρότερο τραυματισμό. Σοκαρισμένος και ο πατέρας του 20χρονου, ο οποίος μετέφυγε στο σημείο. Του έφυγε τα μάξι από εκεί πάνω. Ναι. Ερχόταν από το που δουλεύει, του έφυγε τα μάξι και έγινε το κακό. Ναι. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος σερβιτόρος επέστρεφε από τη δουλειά του στο σπίτι του στην περιοχή του Ατσαλένιου, νυχτοκάματο που παραλίγο να του στοιχεί στη ζωή. Ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά στα χέρια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παγνί. Είναι ένα συγκλονιστικό θέμα αυτό που βλέπω. Δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Ο Θεός να βοηθάει όλο τον κόσμο που οδηγάει και να είναι προσεκτικοί στο δρόμο τους. Και το βλέπουμε κάθε μέρα, το αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα, αυτά τα δύο πράγματα και τα κινητά φυσικά που παίζουν μεγάλη σημασία στην οδήγηση.